Και σε όσους γλίτωσαν από τον εφιάλτη του εμφυλίου πολέμου στη Συρία τώρα και τη μεγάλη παγκόσμια καμπάνια του ΜΕΓΑ με στόχο να δοθεί το Νόμπελ Ειρήνης στους ήρωες του Αιγαίου, τους νησιώτες δηλαδή, που βοήθησαν και έδειξαν την αλληλεγγύη τους στους πρόσφυγες που φτάνουν στις ελληνικές ακτές. Οι υπογραφές ξεπέρασαν τις 265.000, ενώ μέρος στην ψηφοφορία πήραν και οι άσοι του πρωταθλητή Ολυμπιακού, Τσόρι Ντομίνγκες και Μπράουν Ιντέγε, που στέλνουν τα δικά τους μηνύματα μέσα από την κάμερα του ΜΕΓΑ. Bueno, yo ya he votado y espero y sería muy importante que del otro lado ustedes puedan hacer lo mismo. Creo que la gente que recibe a los refugiados en las islas griegas merecen el premio Nobel de la Paz. Ο Τσόρι Ντομίνγκες μόλις έχει ψηφίσει και αυτός και τάσεται έτσι στην εκστρατεία υποστήριξης των Ελλήνων νησιωτών που βοηθούν καθοριστικά τους πρόσφυγες εδώ και μήνες που φτάνουν στην πατρίδα μας αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Στο πλευρό των Ελλήνων και στην καμπάνια που υποστηρίζει το ΜΕΓΑ και ο Μπράουν Ιντέγε που στέλνει το δικό του μήνυμα και ενώνει τη φωνή του με όσους θέλουν το Νόμπελ Ειρήνης να δοθεί στους ήρωες των ελληνικών νησιών. I just voted for the Greek islanders. I suggest you do the same. And I believe they deserve the award, so please vote. Μάλιστα, ο Νιγηριανός επιθετικός των πρωταθλητών τον Δεκέμβριο, όταν βρέθηκε στη Μυτιλίνη για τον αγώνα με την Καλονή, είδε από κοντά όσα δραματικά συμβαίνουν με τους πρόσφυγες και τους Έλληνες που τους υποδέχονται με ανοιχτή αγκαλιά. I've been there myself, seeing them coming with the boats and seeing the kids. I feel a bit bitter, but I think the Greek people are really, you know, they are really doing much. They are doing a lot for them to leave their country and, you know, come to a place like Greek that is really struggling right now. Is a good thing, and they are really doing a lot for them. So I hope that they got the prize because they deserve it. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Τσόρι Ντομίνγκες, δείχνει συγκλονισμένος από όσα διαδραματίζονται στο Αιγαίο. Y de mucha tristeza. Creo que a todas las personas le da tristeza, le da ganas de ayudar y uno sufre porque bueno, uno está en otro lado y ve el sufrimiento en la cara de todas esas personas, de los niños, ¿no?